κριτική για διατροφή για εμάς, τους ανθρώπους του βουνού, συνεπάγεται με τον τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι να μπορούν να είναι παραγωγοί όσο μπορούν σε ένα καλό καθεστώς, να μην χρησιμοποιούν όσο μπορούν χημικές ουσίες, είτε τα λένε βιολογικά είτε συμβατά, και να μπορεί να μετατρέπει στην πρώτη ύλη σε φαγητό. Αυτός είναι ένας τρόπος ζωής που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι στο βουνό για να επιβιώσουν και να έχουν μια ποιοτική ζωή όσο γίνεται για αυτούς τις οικογένειές τους. Πρέπει να κάνεις ένα είδος ανακύκλωσης, να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς πολύ το ρεύμα, να έχεις ξύλα τα οποία τα βρίσκεις γύρω, εκεί έτσι χρησιμοποιείς σαν καύσιμο υλικό, αργότερα εισταχθεί τη βάση του κήπους, έτσι βάζεις μέσα κάλιο. Αποφεύγεις να έχεις φούρνους μικροκυμάτων και φριτέζες, έτσι πας στον παραδοσιακό τρόπο ο οποίος έχει ξύλο, πίνεις ένα πύλινο το οποίο μας δίνει άλλη γεύση και ποιότητα στο φαγητό. Συνταγές δεν υπάρχουν στην κριτική διατροφή ξεκάθαρες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα υλικά που βρίσκανε. Αυτό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Έτσι έχουν φτάσει μια χρονιά τώρα το 2019 να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα φαγητά. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα έχεις ένα... Έχει μερικά φαγητά τα οποία είναι ψηλοστάνταρα, αλλά από εκεί και πέρα τα μετατρέπεις ανάλογα με την εποχικότητά τους και στην κομιδή που σου παρέχει εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Thank you very much.